του οποίου η στάση ζωή είναι ίσω πιο επίκαιρη από ποτέ, γιατί ακριβώ αυτό είναι και το μήνυμα. Με πλήρη ανιδιοτέλεια, με πλήρη, αν θέλετε, αγάπη για την πατρίδα, ο ίδιο μπήκε σε μια διαδικασία να γίνει ένα σύμβολο και παρά το τέλο του και παρά το πώ απέθανε και παρά το πώ η ελληνική πολιτεία τον ξέχασε, νομίζω ότι η αληθινή Έλληνε ποτέ δεν θα το ξεχάσουν. Μιλήσαμε προηγουμένω για τον ήρωα Κατούντα. Νομίζω κατανοούμε όλοι ότι αυτό ακριβώ είναι ο ήρωα. Το να μην ενδιαφέρεται για την ιστεροφημία, να μην ενδιαφέρεται για τι απολαυέ, αλλά να ενδιαφέρεται ακριβώ για αυτόν τον ιερό αγώνα. Γι' αυτό ακριβώ είναι και ο Νικηταρά. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω στο βήμα τον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Αναστάσιο Κεκαγιά, ο οποίο είναι ιστορικό ερευνητή, έφετρο αξιωματικό μυρικών δυνάμεων και συγγραφέα του βιβλίου Το Τύπο. Ιστορία και γεωγραφία της ορεινής μετεωρίου Αλμολίδας και Αρκαδίας είναι συμβασιούχος εργάτης αρχαιολογικών ανασκαφών στην εφορία αρχαιοτήτων Αρκαδίας, κυνηγώντας ένα προσωπικό όνειρο βεβαίως πολλών ετών, την έβρεση του τάφου του Επαμηνώντα. Και νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι βλέπουμε και νέους ανθρώπους. Και όταν βλέπουμε νέους ανθρώπους με τέτοιο όραμα, σαφώς και η αισιοδοξία μας είναι πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο μεγάλη. Ο λόγος σας. Στρατηγία Νικήτα στο Μαγελόπουλε. Νικοφάγη Νικηταρά. Ανυπέρβλητε πολέμαθε. Ακατάβλητε. Οσμητικέ. Φόβητε τον αντιπάλου. Αεκίνητε. Σεμνέ. Αμβρίε. Ανιδιοτελή. Ακέραιε. Φιλοκίνδυνε. Και νυχθημερών κατατρέπων των εχθρών. Οι συντελεστές της ιστορικής αυτής ημερίδας μου ζήτησαν την κυριότητα να μιλήσω για σένα. Μεγάλο το καθήκον, υψηλή η ευθύνη. Δεν πρέπει να απογοητεύσω. Βρίσκομαι ενώπιον σου γεμάτος δέος και ταπείνωση. Όλη μου η ύπαρξη είναι μια σημαντότητα μπροστά σου. Ένα στατιστικό σφάλμα. Είσαι ένας ήρωας πέρα από τον χώρο και τον χρόνο. Που τώρα στέκεται ανάμεσα στον Λεωνίδα και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Πρέπει όμως εν τέλειος να ξεκινήσω την προσπάθεια της διερεύνησης των χρυσών σελίδων ιστορίας του Εσέγγραφου. Τα παιδιά είναι αναστημένα στη Θραγιά. Εγώ έκανα καλά και κακά. Να με κόψετε εμένα, να κάνω χαλάλι το γάλα της μάνας. Όχι τα παιδάκια μου. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του πατέρα του Νικηταρά, του κύριου Σταματέλου, του θρηλυκού προπαναστατικού κλέφτη από το φορτίο του κολέγκα της Αρκαδίας. Αδιαφορώντας για τη δική του ζωή, εκλυπαρούσε για αυτές των νεαρών Αναγνώστη και Ιωάννη, την έτη 1816 στη Μοναβασιά. Ο Αναγνώστης ήταν γιος του Πεθερούντο, του Ρωμενού Ζαχαρία Πρεμπιτσιώτη, του παλαιού πρωτομάστρα της κυριαρχικής του Πελοπόννησου. Ο Ιωάννης ήταν ο 10χρονος γιος του Σταματέλου και μικρός αδερφός του Νικηταρά. Μας μεταφέρει ο Νικήτας τις τελευταίες στιγμές του Ιωάννη. Θα πάω εκεί που πάει και ο πατέρας μου. Κάθισε να σε κάνω με Τούρκο. Δείχνουν τον πατέρα του σκοτωμένο. Γίνουν Τούρκος. Το παιδί κάνει το σταυρό του. Έγινε από το αίμα σταυρός. Πήραν την κεφάλια τους στην Τριπολιτσά. Και παρακάτω συνεχίζει. Και οι ψυχές των τριών γνωρίζουν αν εγώ τους εκδίκησα. Κι αν άκουγα είδα τα περιγέλια της Ζακίνης, οι νύχτες στα φεγγάρια, να περπατώ ξόφρενα έως όπου δεν εμπληρωνόμουν το αθώο αίμα. Αλλά τι είναι η εκδίκηση του πατρός μου, όταν όλο το γένος μου φοβάει εκδίκηση. Χιλιάδες μου ήρθαν στα ορή, εκκυμάτισαν στο αίμα, σαν ο σταυρός του αδερφού μου. Ο πόση χαρά δοκίμασα, όταν μετέπειτα η καιρή, η θεία πρόνοια, η ευχή του πατέρα μου, έκανα να αναδροτήσει το ελληνικό του φέκι. Καθοριστικός για τη ζωή και τη δράση του Νικηταρά ήταν λοιπόν ο χαμός του πατέρα και του μικρού αδερφού του. Καθοριστική ήταν και η σχέση βαθύτα του σεβασμού και μαθητείας με τον κατά 17 χρόνια κυριότερο θείο του, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστολές του προς αυτόν πάντα ξεκινούσαν την ευλαβική φράση «Θείο μου προσκυνώ». Ο γέρος του Μωριά είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητες και την προσήλωση του ανεψιού του Νικηταρά, γι' αυτό και σπανίως τον είχε δίπλα του ως φυσική παρουσία. Αντιθέτως, το ανέθετε διαρκώς τις πιο επικίνδυνες, τις πιο μεμακρυσμένες και τις πιο χρονοφόρες αποστολές, βέβαιος για την επιτυχή έκβαση αυτών. Με άλλα λόγια, ο Νικηταράς ήταν το δεξί και μακρύ χέρι του Κολοκοτρώνη. Μετά την επιστροφή του από τη Ζάκυνθο του Πελοπόννησο, στις αρχές του 1821,
ο νικητάρας ανυπομονώνει να αναλάβει δράση. Την 21η Μαρτίου 1821, στείλει νεύρα σε Τούρκους που έφευγαν από την Καλαμάτα, αναζητώντας ασφάλεια στην Κρήτη, μιας και ήταν πια εμφανές ότι από μέρα σε μέρα θα ξέσπαγε η Επανάσταση. Ένας από αυτούς που αποχωρούσαν ήταν ο επιφανής Οθωμανός, γνωστός ως Μουράτας. «Βρε Τούρκο, άφησε τα ματά σου και έλα εδώ», φωνάζει ο νικητάρας. Αλλά ο Μουράτας αγνοεί το πρόσταγμα και συνεχίζει τον δρόμο του, θεωρώντας ότι πρόκειται περί αστείου. «Του κόβω με το σπαθί πέρα-πέρα τα μούτρα», διηγείται ο νικητάρας. Ήταν 24 Απριλίου 1821 και ήσαν ακόμα οι πρώτες αμήχανες εβδομάδες της Επανάστασης. Οι Τούρκοι, με ευθυνδιαστική επίθεση, διαλύουν το πρώτο επαναστατικό στρατόπεδο στο Βορείο Βαλτέτσι, νοτιοδυτικά της Τρίπολης. Ο νικητάρας φέρνει στην περιοχή για να επιτεθεί στους αποχωρούντες Τούρκους, προκαλώντας τους να πολεμήσουν μαζί του και αναβγάζοντας την ηθική πλέον φράση «Σταθείτε Περσιάνοι να πολεμήσουμε». Αλλά αυτοί δεν στάθηκαν. Μετά από λίγες μέρες όμως, ο νικητάρας θα έχει την ευκαιρία που επιζητούσε για καώς. 18 Μαΐου 1821, 5 μέρες μετά το θρίαμβο της δεύτερης, αυτή τη φορά με τη φόραση για τους Έλληνες μάχης του Φαλτετσίου, ο νικητάρας και το στρατηγικό του σώμα βρίσκονται καθοδόν για την Αγγολίδα. Για άλλο ένα από τα πολύ οικεία σε αυτόν, περίπου μακρά εμβελίας, όπως τα λέγαμε στη σύγχρονη στρατηγική ορολογία. Μόλις έχουν αφήσει πίσω τους τα τελευταία σπίτια του ολιού χωριού Βαλιανά της Ακαρδίας, νοτιοανατολικά της Τεχνολιτσάς. Όταν φτάνει το μαντάτο ότι οι Τούρκοι βρίσκονται στα πρόθυρα του οικισμού. «Πάμε στον δρόμο μας και ας μην αφήσουν οι Τούρκοι ούτε δουφούνι», τον προτέπει ο ψήφιμος αδερφός του Νικόλαος, φωλωμένος στους Βαλιανίτες, αρνήθηκε να του δώσουν κρασί για τον δρόμο. Να σημειώσουμε εδώ το κρασί ήταν συχνότητο μέσο ενυδάτωσης και ενδυνάμωσης των στρατευμάτων εκείνη την εποχή, με ό,τι αυτό συμπαγόταν για τη συμπεριφορά των πολέμων και την ενιαία διαγωγή του. «Αδερφέ μου, πάμε στον Άκρη για να δούμε Τούρκους. Δεν θα τους αφήσουμε τώρα που τους βρήκαμε εδώ», λέει κοφτά ο Νικήτας και ο Νικόλαος αντιλαμβάνεται πλήρως την ορθότητα των λόγων του Τουρκοφάλου. Αμέσως, μαζί με τους Τούρκους, καταλαμβάνουν αμυντικές θέσεις στα σπίτια των Βαλιανών και αντιστέκονται στεναρά. 300 εναντίον 2.000. Υπόδειγμα μαχητικής συγκρότησης και τακτικής ψυχραιμίας η άμυνα που παρέθεσε ο Νικάρας, ειδικά υπό τέτοιες συνθήκες ακραίας έντασης και χρονικής πίεσης. Μάτια οι Τούρκοι προσπάθησαν να του καβάλουν, αφού το στρατηγικό του σώμα απέκρουσε αποφασιστικά όλες τις επιθέσεις των συντηρητικά περισσότερων αντιπάλων. Οι αμυνόμενοι άντεξαν μέχρι να χρησιμοποιηθούν πυρηνικές ενισχύσεις από το στρατόπεδο των γειτονικών Βερβαίνων. Και τότε ήταν που οι Τούρκοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται από το μακερό του επιχειρήματός του. Ο Νικητάρας κρίνει ότι έφτασε η ώρα της αντεπίθεσης. Εκείνη τη στιγμή τον πλησιάζουν και 200 Βαλιανίτες, οι οποίοι σε αντίθεση με τους υπόλοιπους χωριανούς τους είχαν καταφύγει τρομαγμένοι στα γειτονικά υψώματα, παρακολουθώντας με αγωνία την έκφαση της μάχης. Μας παραδίδει ο Γάλλος Φιλέννας Ολυμπίεχο ότι όταν η πλάση στην κατήχηγε υπέρ της ελληνικής παράταξης και αυτοί προσέγγισαν τη θέση του Νικητάρα, αυτός τους υποδέχτηκε με έναν συνδυασμό εκνευρισμού και χιούμορ. «Τώρα που φώσαστε κερατάδες, ας είναι, ας πέσουν απάνω τους». Και όλοι οι ενωμένοι ξεκίνησαν την αμοιβαία καταδίωξη των ακτάκτων που αφορούν τον Τούρκο. Βαρύτατο το πλήγμα στο ηθικό και την ψυχολογία των Οθωμανών, η μάχη των Βαλιανών και των Βερβαίνων, όπως είναι το πλήρες και το ορθό όνομα αυτής της σύγκρουσης, απόλυτη η ανατροπή των σχεδίων τους για γρήγορη κατάπτυξη της επανάστασης και γίνεσή της. Η πτώση της Τριπολιτσάς πλησίαζε ολοταχώς και η φήμη του Νικητάρα είχε μόλις αρχίσει να εκπροσέρεται. Ο ήρωάς μας ήταν παρόν στην άνοση της Τριπολιτσάς της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Στην αρτηριαγώγηση που ακολούθησε, έμεινε άσπυλος από το μεγάλο όριο των διαδικασιών. Είναι πολύ χαρακτηριστική η μαρτυρία του επίσης Γάλλου και καταπληκτικού φιλέλληνα Μαξίμου Ρεμπό από τις τελευταίες ημέρες της Οθωμανικής Τριπολιτσάς, όταν διάφοροι εύπορικοι Τούρκοι εξαγόρασαν την ασφάλειά τους χωροτοπώντας ελιές οπλαχηγούς. Θυμάται ο Ρεμπό. Εν μέσω αυτής της σκανδαλώδης υπεξαίρεσης, ο ιατρός Γιατράκος προσέφερε ένα γελίο θέαμα. Αφελπιζόταν ότι δεν έπαιρνε μια τόσο εκτεταμένη και ως εκ τούτου προσωποφόρα εμπιστοσύνη ως ο Κολοκοτρώνας. Ήταν απελπισμένος, αλλά η σκηνή του ήταν γεμάτη. Εν τούτης, υπήρξαν έντιμες εξαιρέσεις σε αυτή τη μόλυνση της απιστίας. Θα ήταν άδικο να μην σε αντιτάξω σε αυτούς τους επέσχυνους χαρακτήρες, εσένα, γενναία Νικήτα, που η αφιλοκέρδειά σου ήταν μεγάλη ως η ανδρεία σου και που πάντα έτσι συμπόνιγε τους αδυνάμους, σπέρνοντας όμως τρόμους στους εχθρούς.
Σε ονόμασαν το τουρκοφάρος, αλλά αυτό το όνομα δεν εκφράζει τα πάντα. Δείχνει μόνο τα καταστρώματά σου. Δεν αποτυπώνει ιδιαίτερα το πως συνδύασε τη σοφία των ηλικιωμένων με τη γλυκύτητα της νεαρής ηλικίας. Η μύθε των Βερβενακίων Νικηταρά. Τιμούμε σήμερα τα 200 χρόνια της μεγαλύτερης σου νίκης. Χωρίς την καθοριστική συμβολή σου, η μάχη αυτή δεν θα ήταν ο τεράστιος θρίαμβος που σήμερα γνωρίζουμε. Αντιθέτως, ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων θα είχε διαφύγει και άδωρο θα ήταν το μέλλον της Επανάστασης. Ήσουν εκεί όμως, σπέρνοντας τον αφανισμό ανήμερα της μάχης στο πέρασμα του Αγίου Σώστου. Υπαγορεύει στον Τετσέτη πολύ λιτά το αποτέλεσμα αυτής της σύρασης. Ο βράχος, η Ναγκαδιά, έγινε ένα από τα κουφάρια. Ο δε γραμματικός και συμπολεμιστής του Νικηταρά, ο Γεώργιος Αθανασιάδας, στο συγκλονιστικό ημερολόγιο του, μιλά για ανήκουστη αιματοχυσία, αναφέρει ότι ο Νικηταράς μαγέλευε Τούρκους όλη τη νύχτα και υπολογίζει τις φορμανικές απώλειες σε πάνω από 3.000 νεκρούς και αμέτρητους τραυματίες. Αίδημε Νικηταρά, ήσουν παρόν και δύο μέρες μετά, στις 28 Ιουλίου του 1822, δίνοντας τη χαριστική βολή στα στρατεύματα του Τράμπαλη, που απεγνωσμένα να ζητούσαν διαφυγή μέσα στους περάσματος της χρυσούρας του Αγιονορίου. Η μάχη του Αγιονορίου είναι η δεύτερη φάση αυτού που συνολικά αποκαλούνται πόλεμος του Τράμπαλη και συχνά ξεχνούνται και ως συμβάν αλλά και ως πρωτοβουλία του Νικηταρά, ο οποίος επέμεινε με φανατισμό στην οριστική συντριβή του χρονικού και στρατιωτικού σώματος. Η μάχη του Αγιονορίου δεν την ξεχνά σίγουρα ο παλαιότερος Γερμανός, ο οποίος τα προβλήματά του, αφού αρχικά εξέλιξε την παρουσία του Νικηταρά στις 26 Ιουλίου, λέγοντας: «Ευθύς έτρεξαν ο καπετάν Νικήτας και επρόφθασαν εν καιρό και προξένησε μεγάλο όλευρο εις τους εχθρούς», μετά από λίγο προσθέτει ότι οι εναπομείνασες δυνάμεις των Τούρκων υπολούθησαν τον δρόμο της Κλέγγιας που περνά από το Αγιονόρι, τον οποίο ως παράμερον ενόμιζαν ότι είναι αποφύλακτος. Αφού δεν έφτασαν στα στενά από τρίτον εστρατοπεδευμένος ο Νικήτας, ώστε τους άφησε και προχώρησαν αρκετά. Για να μην δύναται να ολοστοθούν μίσωση, συνεκροτήθηκε ο πόλεμος και συνεχίζει ο εθνικός ηγέτης. Ο καπετάν Νικήτας με τη σπάθεια στα σειρά διέστρεψε φρίκινη πίσω αυτούς, ομοίως και οι μικροί στρατιώτες όρμησαν ως εισαγγέλη ζώο και τους κατέσπασαν. Οποιοςδήποτε άλλος θα είχε παραμαχθεί στις δάφνες των Βερβενακίων. Δεν είναι και λίγες περιπτώσεις οπλακτικών που μετά από μια σημαντική επιτυχία βλέπουν τη δράση τους να ατονεί, ακόμα και να μαυρώνεται. Ο Νικηταράς όμως ήταν ξεχωριστός. Ενδεικτικά μόνο να αναφέρουμε ότι η εποπτεία του επεκτάθηκε στη στερεά Ελλάδα με αποκορύφωμα τη φωνικού του μάχη της Αράχοβας δίπλα στο Καραϊσκάκι τον Νοέμβριο του 1826, όπου μέσα στο χιόνι με κουσταλιασμένα τα γένια κατέκοπτε αδιάκοπα επίλεκτους του Καλβανούς. Ήταν παρόν και στη μάχη στη σημερινή Γαρέ, στα περίχωρα της Τρίπολης, τον Ιούλιο του Ιδρύου έτους, όπου προς τη στιγμή καθιλώθηκε με μόλις 30 συμπολιτευτές του απέναντι σε μια μεγάλη δύναμη του προηγητήρου του Ιβραήλ. Όμως, εκτελώντας έναν από τους επικεφαλείς αυτών, κατάφερε να κρύψει όλους τους αντιπάλους σε φυγή. Τέτοιο σκότωμα δεν είδα ποτέ, αναφωνεί ο γέρος του Μωριά για τη συγκεκριμένη μάχη. Ειδικά για την πολύ σκοτεινή και ωριακή περίοδο της εισβολής του Ιβραήλ στην Πελοπόννησο, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον εθνοσωτήριο ρόλο που διαδραμάτισε ο Νικηταράς, τόσο με τη συνεχή καταπληκτή των δυνάμεων του επάρατου Μπραϊμάκη, όπως αποκαλούσε περιπτικά τον Ιβραήλ, με αναφόρμοξο πόλεμο και συνεχή παρενόπλευση, όσο και με την ακαριέρα που κάταξε κάθε κρούσματος του υποπροσχηνήματος και συμβιβασμού με τον εχθρό. Ο κατάλογος των άνθρωπων του Νικηταρά δεν έχει τέλος. Ενώ λίγος προκαλεί συνειδητοποίηση πόσες φορές αυτός ο εξωγήινος άνδρας αντίκρισε κατάματα του χάρο πολεμούντας διαρκώς στην πρώτη γραμμή, αλλά και βρισκόμενος σε απίστευτες περιστάσεις, όπως την παραλίγον σύλληψη ή θανάτωσή του στην αρχική πολεμική του Ναπλίου, αλλά και τον τραυματισμό του στην ίδια συλλογή στην οποία έπεσε ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η λεπτομερέστερη εικονογράφηση της μορφής του Νικηταρά την προσθέτουμε στο γερμανό Βιλένινα Κάρτ Κατσάιζα, ο οποίος μας προσέφερε μια σειρά από εξαιρετικές λιθογραφίες των πρωταγωνιστών της Επανάστασης. Στην όψη του Νικηταρά ξεχωρίζουν το διαπεραστικό βλέμμα, το ευημερώς κρυμμένο αρχαϊκό μυδίαμα κάτω από τα ματιά του Στάτερ, η περήφανη στάση του κορμού του και ο εντυπωσιακός κεφαλόδεσμός του. Η όλη εμφάνισή του ενσαρκώνει πλήρως το αρχέτυπο του ατρόμου του πολεμιστή. Κάθε προσωπογραφία του Κρατσάιζεν συνοδεύεται από ένα σύντομο σχολιασμό που δημιουργούνται τον εκάστοτε κορυζόμενο. Η περιγραφή της προσωπικότητας και της προσφοράς του Νικηταρά είναι εξόχως δωρητή και συγκινητική. Μεταξύ άλλων γράφει για τον Ιωάννα μας. Ανεψίως του πολεμοτρόνου. Υπηρέτησε και αυτό στο στρατό των νησιών του Ιωνίου.
κίνημα αυτή τη σημαίνει τάξη. Αρετή που μαζί με την αφήτητα και την ειλικρίνεια τον διέκρινε πάντοτε από του άλλου οπλαρχηγού. Όσα διηγούνται για τη φυσική του δύναμη και το απαράμιλο θάρρο του, εγγίζουν τα όρια του μύθου. Λίγο πιο κάτω προσθέτει. Κατά την επιστροφή των Τούρκων μέσα από τα στενά, εννοεί των Βερβεναγίων, επετέθη εναντίον τη εχθρική στρατιά και προβάλλεσε πληκτή σφαγή. 3.000 Τούρκοι φωνέφθησαν. Αν και τα λάθη ήταν πλουσιότατα για του Έλληνε, ο νικηταρά αφιλεγευτή απαξίωσε να λάβει μερίδιο. Η δόξα του για το κατόρθωμα αυτό και το πλήθο των εθνών που θέλησε το τρομερό σπαθί του, εξασφάλισαν στον νικηταρά το επόμενο του υποφάρου. Και κλείνουμε τη φράση. Πόσο ευτυχισμένη χώρα θα ήταν η Ελλάδα, εάν είχε πολλού άνδρε με πάρα πολύ χαρακτήρα. Σήμερα η Παρίσι μα βρίσκεται στην περιφέρεια εξαιρετικά σύνθετων γεωστρατηγικών εξελίξεων. Και δεν γίνεται να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μέσα στη δίνη ενό ευρύτερου διεθνού πολέμου να οδηγηθεί σε άλλη μια ενωμένη παράθεση με τον προνόμιο τη Ευρώπη. Είναι πια τεκμηριωμένο ιστορικά ότι η ελευθερία τη Ελλάδο κατακτάται αλλά και διαφυλάσσεται με το αίμα των παιδιών τη. Θεώρατε την κυταρά. Ήρθε το έπος σου, το έπος σου, τα ξεπέραστα μεταλλαθήματά σου και το ανεπανάληπτο παράδειγμά σου να είναι ο οδηγός μας. Έμπνευση και απαντοχή στην περίπτωση που η σύγκρουση αυτή καταστεί αναπόφευκτη. Εδοξασμένο είναι το όνομά σου εις τους αιώνες των αιώνων. Ήρωα των ονείρων, η κιτάρα. Αφάνατος. Εξαιρετική ομιλία, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει τίποτα σημαντικότερο και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μεταξύ μας, ότι πρέπει να αποδίδουμε τον φόρο τιμής και την αναγνώριση. Και ο νικηταράς, αν θέλετε, δεν είναι μονάχα ο ηρωισμός του μάχη, δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε να βγάλουμε από τα χέρια του το σπαθί, είναι η